Την ώρα που η χώρα φλέγεται με μέτωπα φωτιάς να παραμένουν ανεξέλεγκτα από τον Εύρο έως και τη Λέσβο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για 10η ημέρα στο μέτωπο της φωτιάς που κατέκαψε μέλαμπες ακτούρια και κρύα βρύση, με τις αναζωπυρώσεις να αποτελούν πηγή κινδύνου ανά πάσα στιγμή. 14 οχήματα και 40 πυροσβέστες παραμένουν ακροβολισμένοι γύρω από τα χωριά που κινδύνευσαν, ενώ 4 οχήματα και 15 πυροσβέστες βρίσκονται σε γειτονικούς οικισμούς, σχηματίζοντας κλειό ασφαλείας στο νότιο Ρέθυμνο. 14 οχήματα με 40 άντρες και παραδίπλα, να το πω λίγο διαφορετικά, λίγο πιο δυτικά, έχω άλλα 4 οχήματα και έχω άλλους 15 άντρες κτλ. Δηλαδή είμαστε πάλι σε ετοιμότητα και από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο και από το Ρέθυμνο προς το Ηράκλειο. Είναι λίγο. Το σχέδιό μας είναι παντού να έχουμε ανταπόκριση, περνώντας ημέρες, μηδενίζονται λίγο, μικραίνουν οι πιθανότητες να έχουμε κάποια αναζωπήρωση. Φαντάζει αδιανόητο, αλλά 10 ημέρες μετά μικροεστίες φωτιάς ξεπηδούν στις καμένες εκτάσεις, κρατώντας σε συναγερμό τις αρχές. Μόλις σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε επισήμως ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Έχουμε όλο το νότιο Ρέθυμνο, περιπολίες, ούτως ώστε να προλάβουμε κάθε πυρκαγιά στην έναρξή της. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες αυτές τις μέρες είναι άριστες για εκδήλωση πυρκαγιάς, οι οποίες μας ανησυχούν και προσπαθούμε να αποτρέψουμε την περίπτωση να έχουμε επέκταση της πυρκαγιάς. Προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε αυτοκίνητα σε όλη την Νότια Κρήτη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε αποτέλεσμα άμεσα. Την ίδια στιγμή ο φάκελος με τη δικογραφία που έχει συνταχθεί για τον τρόπο έναρξης της αρχικής φωτιάς γύρω από μελισσοκομική εγκατάσταση βρίσκεται πλέον στα χέρια του εισαγγελέα μετά την έρευνα του ανακριτικού τμήματος. Και διασώσαν και τα χωριά που δοθήκανε μάχη και από τους κατοίκους που ήταν εκεί όσον αφορά την Ορνέα, την Κρύα Βρύση, μέσα στις μέλαμπες, στα σαχτούρια. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών με ελαιώνες αλλά και αμπέλια έγιναν στάχτη, ενώ οι οικισμοί σώθηκαν χάρη στην αυτοθυσία κατοίκων και πυροσβεστών που πάλεψαν δίπλα-δίπλα, αφού οι ισχυροί άνεμοι έκαναν αδύνατη κάποιες στιγμές ακόμη και τη συνδρομή του ελικοπτέρου Έριξον, που θεωρείται παντός καιρού. Καλέσαμε όλες τις δυνάμεις που μπορούσαμε να καλέσουμε, επιχειρήσαμε όλες τις δυνάμεις, κινδυνεύσαμε και τελικά καταφέραμε να μην έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής, που είναι και το βασικότερο, και εγκαταστάσεις ιδιαίτερες όπως κατοικίες, σπίτια σε τόσα χωριά που είχαμε τον κίνδυνο αυτό. Δεν έχει αποχωρήσει από πυρκαγιά ή δεν συνηθίζεται, τουλάχιστον όπως γνωρίζω εγώ, να αποχωρεί το Έριξον από πυρκαγιές. Και εδώ είχαμε αποχώρηση των αερίων μέσων.